Κατερίνα μου, είμαι η Θεανό και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Έχω δύο κόρες. Η μικρότερη μου κόρη είχε μία σχέση και έμεινε έγκυος, αλλά μόλις το ανακοίνωσε στο σύντροφό της την παράτησε. Εγώ προσπάθησα να τη βοηθήσω. Τι θα έκανε μόνη της με ένα παιδί? Θα γινόμασταν ρεζίλοι σε όλους. Γι' αυτό αποφάσισα να της κάνω προξενιό με ένα συγχωριανό μου. Αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. Δεν τον ήθελε επειδή ήταν αγρότης. Της είπα πως είναι η μόνη λύση για να γλιτώσουμε το σκάνδαλο. Εκείνη όμως ήταν ανένδοτη. Μια μέρα πήγα στο σπίτι της μεγάλης μου κόρης να πάρω κάποια πράγματα και την έπιασα να φιλιέται με το συγχωριανό μου. Του ζήτησε εξηγήσεις και μου είπαν πως αγαπιούνται και θέλουν να είναι μαζί, αφού δεν τον θέλει η μικρή μου κόρη. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να τους αφήσω να είναι μαζί ή να επιμείνω στο προξενιό για να γλιτώσω τα ρεζιλίκη. Αδελφούλα μου, πόσο καιρό έχουμε έτσι να κάτσουμε να πιούμε τσαγάκι δυο μας, ε? Πράγματι. Να σου πω πώς πας, η ζούλα σου, για πες μου. Όπως τα ξέρεις. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Τίποτα καινούριο, τίποτα σπουδαίο. Κάνε ένας άντρας. Πού να βρεθεί. Γιατί, βρε αδελφή. Τίποτα, τίποτα. Και έχω απογοητευτεί και λιγάκι τώρα εδώ που τα λέμε. Να σου πω κάτι. Για κοίταμε. Τι? Μην απογοητεύεσαι, είσαι όμορφη, σε νέα. Κάπου εκεί έξω είναι το άλλο σου μισό. Σε τόσο μικρό χωριό όλους τους ξέρουμε λιγός πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει πια κανένας. Βρε Τασία μου, μην είσαι τόσο απεσιόδοξη. Κοίτα εμένα που βρήκα τον Άγγελο και είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι, γλυκιά μου. Για πες πώς πάτε. Αχ, είμαι πολύ ερωτευμένη. Αχ, Ελένη μου. Ξέρεις, από τότε που μένουμε μαζί, είμαστε ακόμα καλύτερα. Μπράβο. Ναι. Άντε να γίνει και αυτός ο γάμος. Θέλω να τον παντρευτώ. Αχ, ονειρεύομαι να σε δω, νυφούλα. Δεν ξέρεις τι χαρά. Κουμπάρα θα σε. Ωραία, ωραία. Κοριτσάκι μου, γιατί μας κάλεσες έτσι άρον-άρον εδώ? Ναι, τι συμβαίνει? Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Πες το. Το τελευταίο διάστημα δεν ήμουν πολύ καλά με την υγεία μου. Τι έχεις, αγάπη μου? Όχι, μαμά, ηρέμησε. Ηρέμησε, δεν είναι τίποτε. Θα χαρίσω αυτό που θα σου πω. Πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι είμαι έγκυος. Αλήθεια! Ναι! Αχ, τι ωραία νέα! Θέλω, αγάπη μου. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Με το καλό, ψυχούλα. Ευχαριστώ, μαμά. Αυτό το εγγόνι, τι ωραία. Στον Άγγελο το πες. Κοιτάξτε, ήθελα πρώτα να το μάθετε εσείς. Ναι. Και θέλω το βράδυ να ετοιμάσω έτσι ένα ρομαντικό δείπνο του, να του το πω. Α, η ώρα η καλή, άντε αγάπη μου. Μαμά, θα χαρεί, λέτε. Θα χαρεί, θα βιαστεί να παντρευτείτε τώρα. Τι ωραία. Ναι, θα επισπεύσουμε το γάμο μας πιο γρήγορα. Ναι. Άντε, αδελφούλα, άντε κι εσύ. Ελένη μου, μην κλαις και πες μου, τι συμβαίνει? Γιατί με φώναξες έτσι γρήγορα γρήγορα εδώ? Τι έχει γίνει? Αδελφούλα, ο Άγγελος με παράτησε και έφυγε. Γιατί? Έχει το κινητό του κλειστό. Κλειστό, γιατί σε παράτησε, τι συνέβη? Θυμάσαι χθες που σας έλεγα ότι θα του κάνω ένα ωραίο δείπνο, να του πω ότι περιμένουμε παιδάκι? Ναι. Μόλις του το είπα, μου λέει, εγώ δεν είμαι, μου λέει, έτοιμος για κάτι τέτοιο. Και μου λέει, πως θα με τυλίξεις και τέτοια. Και πήρε τη βαλίτσα του τα ζία και έφυγε. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Α, το κάθαρμα, το κάθαρμα. Το ψάχνω και δεν το βρίσκω πουθενά. Μην κλαις εσύ, μην κλαις, γιατί θα κάνεις κακό στο μωρό. Μην κλαις, πουλάκι. Τι θα κάνω με ένα παιδί στην αγκαλιά, πες μου, τι θα κάνω μόνη μου? Δεν είσαι μόνη σου, έχεις εμένα και τη μαμά. Θα το πούμε στη μάνα μας και θα βρει μια λύση. Πώς θα το πω στη μαμά, πώς θα το πω στη μαμά, ρε Ζηταζία? Θα το πούμε, θα βρει εκείνη τη λύση, ηρέμησε. Μαμά, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Πες μου, αγάπη μου, γι' αυτό είμαι εδώ. Το συζήτησα και με την Τασία και μου είπε να σου το πω. Τι κρύβεις τη μανούλα, πες μου. Ο Άγγελος εξαφανίστηκε. Τι είπες? Έφυγε, μαμά, έφυγε. Τον ψάχνω, δεν τον βρίσκω. Το βρωμόπεδο. Γλεντούσε τόσο καιρό μαζί σου. Πες μου, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε τώρα. Μαμά, δεν ξέρω, είμαι απελπισμένη. Είμαι με ένα μωρό μες στην κοιλιά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Όχι, αγάπη μου, δεν θα απελπιστείς. Η μανούλα εδώ είναι. Και τι θα κάνω? Λοιπόν. Έχω απογοητευτεί, ρε μαμά. Όχι! Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ένα παλικάρι στο διπλανό χωριό, εξαιρετικός. Ξέρω και αυτόν και την οικογένειά του. Θα στον φέρω να τον γνωρίσεις γρήγορα, αύριο μετά. Τι λες, ρε μαμά? Ρε μαμά, πας με τα καλά σου. Θα παντρευτώ με έναν άλλον άντρα. Έχω παιδί αλλού και θα... Πας καλά! Όχι, θα κυνηγάμε τον άλλον που δεν θα έρθει ποτέ.
Ναι. Και θα γυρίζει στο χωριό έτσι με ένα παιδί να γίνουμε ρεζίλη τη κοινωνία. Με τίποτα, μαμά, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω τώρα και εγώ αποφασίζω. Λοιπόν, θα τον φέρω αύριο μεθαύριο μόλις μπορεί να γνωριστείτε. Θα κάνετε σχέση και το φορτώσουμε αυτού να προχωρήσει σε γάμο. Δεν θα ξεφυλιστούμε στην κοινωνία. Δεν θα μπορώ να μην βγαίνω έξω. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επαρχιακή πόλη, διότι τώρα εντάξει αυτέ είναι τροπίες. Χωριό, χωριό. Ναι, είναι λίγο παλαιομοδίτικες. Ναι, ακριβώς. Κυρία Μάρα. Είναι αυτή η τραγική νοοτροπία, το τι θα πει ο κόσμος. Σωστά. Άνθρωποι, αλευθερωθείτε από αυτό. Ο κόσμος πάντα λέει. Μη σας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος. Ας κοιτάξει τα δικά του χάρη. Γενικώς το δίλημα είναι όλο λάθος και το αποτέλεσμα, διότι είναι το δίλημα να τον δώσω στη μεγάλη να τον προορίζω για τη μικρή. Δηλαδή, τι είναι, σακίνεο, γαμπρό. Θα βρω έναν από το διπλανό χωριό. Το χωριό το ξέρει όλο με ποιον έμενε αυτή και σωστά. Με ποιον έχει καστρωθεί. Ο άνθρωπος αυτός θα ξέρει ότι παντρεύεται μία καστρωμένη. Όχι. Ή θα του το κρύβει. Μα αυτό είναι το σχέδιο. Πάμε να δούμε και τη συνέχεια. Λοιπόν, Ελένη μου, νόμιζα ότι η Θεανό μου έλεγε υπερβολές για την κορούλα της. Τελικά ξέρεις τι ανακαλύπτω, ότι και λίγα μου είπε, είσαι πολύ όμορφη κοπέλα. Ευχαριστώ, είδες τι κόρη έχω, ε. Να τη χαίρεσαι. Και ο Ανέστης είναι εξαιρετικό παιδί. Γνωρίζω όλη την οικογένεια πάρα πολλά χρόνια. Υπέροχοι άνθρωποι, άψογοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την αλήθεια λέω. Και ξέρεις, έχει τους ελαιώνες όλους εκείνους δίπλα στην πλαγιά. Έχετε εσπεριδοειδή και τα αμπέλια που γίνεται το κρασί, δικά του είναι. Ωραία, να τα χαίρετε λοιπόν. Αχ, Θεανό μου, τι να τα κάνεις όλα αυτά όταν δεν έχεις ένα ωραίο σύντροφο να τα μοιραστείς. Η Ελένη μου φέρεται έτσι από αμηχανία, γιατί είναι ντροπαλή, να ξέρεις. Έλα, φτάνει βρε μαμά. Έλα βρε μάνα, κάτσε. Γιατί είσαι έτσι σκασμένη. Με την αδελφή σου, αγάπη μου. Της πήγε εχθές στο γαμπρό. Ναι, στη ξέρεις τώρα. Ναι. Να της κάνω το προξενιό και του φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα. Μία μούρη σαν προβοσκίδα κρεμασμένη μέχρι κάτω. Μόνο που δεν τον έβρισε τον άνθρωπο. Ναι, εντάξει, βρε μαμά, αφού ξέρεις ότι δεν τα θέλει τα προξενιά τώρα η Ελένη. Και τι θα κάνουμε με ένα μωρό στην κοιλιά, δηλαδή. Έχω συγχυστεί πάρα πολύ. Πώς θα γίνει, πρέπει να το κουκουλώσουμε το θέμα, πρέπει να τον πάρει τον Ανέστη. Ναι, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, κι άμα δεν ταιριάζουν. Ή δεν ταιριάζουνε, καημένοι. Είδα και τον Άγγελο που ταιριάζανε, που την άφησε έγκυο και έφυγε. Ίσα-ίσα για να κάνει το κέφι του. Εξάλλου τι, ένας άντρας δύο μέτρα. Ωραίος, λεβέντης, γαλανομάτης και πολλά λεφτά, τρανταχτή περιουσία. Ωραία. Άσχετα που δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Ναι. Λίγος της πέφτει. Εντάξει τώρα, βρε μάνα, τώρα. Κι εγώ τώρα τι να κάνω, τι θες να κάνω. Κοίταξε, αυτό που θα κάνεις είναι να πας να την πείσεις να τον πάρει. Δεν έχουμε περιθώρια. Ξεφτύλα θα γίνουμε στο χωριό. Ρεζίλι, δεν πάει άλλο. Καλά, βρε μάνα. Σ' ακούει εσένα, πήγαινε αγάπη μου, όμορφη, σε παρακαλώ. Εντάξει, βρε μαμά, θα πάω να της μιλήσω, να δούμε τι θα βγει. Για πες, Ελένη μου, πώς σου φάνηκε ο Ανέστης. Χάλια. Χάλια, χάλια. Δεν τον θέλω, ρε παιδί μου. Πώς αλλιώς να το πω αυτό το πράγμα, δηλαδή. Στάσου, βρε, Ελένη μου. Αφού η μαμά είπε ότι είναι όμορφος, είναι ψηλός, είναι γαλανομάτης. Ποιος, μωρέ, ποιος. Δεν έχει καταρχήν καθόλου του γούστου μου και δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ ότι μπορεί να κοιμηθώ με αυτόν τον άντρα στο δύο κρεβάτι. Μα γιατί καλέ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν τον θέλω, ρε Τασία. Δεν τον θέλω, δεν το καταλαβαίνεις. Μα τι, σου φαίνεται χάλια, δηλαδή τόσο χάλια. Τι δεν είναι για μένα αυτός ο άντρας. Δεν μου κάνει. Πώς να το πω διαφορετικά. Με το ζόρι παντριά, ρε παιδί μου. Ελένη, τώρα νομίζω όμως ότι πια δεν βάζεις και μυαλό. Δεν βλέπεις τώρα τι συνέβη με τον Άγγελο. Και τι να κάνω να πάρω έναν άντρα που δεν είναι για μένα. Ξέρω τώρα. Είναι χάλια τώρα. Άμα τον δεις, πω και τον τίσιμό του και όλα του. Αηδιάζω. Μα είμαι πολύ περίεργη να τον δω. Δηλαδή τόσο χάλια είναι. Κάνα τέρας είναι. Αναστασία, δεν τον θέλω. Αλήθεια, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου αυτό που πάει να μου κάνει η μαμά. Εμένα, ποιος είναι τώρα, περιμένεις κανέναν. Αυτός είναι ο Ανέστης. Κανόνισε η μαμά να έρθει από εδώ για να βρεθούμε μόνοι μας. Άντε να τον δω κι εγώ. Πάω να τον φέρω. Ναι. Έλα, παίρνα. Ανέστη, η αδερφή μου η Τασία. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Πολύ όμορφη κοπέλα.
Βέβαια, αδερφές είμαστε. Ομορφός εγώ. Ναι. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Ανέστη. Επιτέλους συναντιόμαστε κι εμείς. Και εγώ χαίρομαι. Να σας πω, μια και είμαστε τώρα όλοι μαζί, δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ και η αδερφή σου. Ναι, δεν κανονίζουμε έτσι να πάμε όλοι μαζί να τσιμπήσουμε τίποτε. Τέλειο! Αδερφούλα, θα έρθεις, θα έρθεις. Όχι, αυτό. Γιατί? Ξέρεις, έφυγα από τη δουλειά για να έρθω να σε δω λιγάκι. Δεν γίνεται, πρέπει να φύγω. Έλα, ρε Αναστασία, να γνωριστούμε λίγο. Όχι. Μια άλλη φορά, εγώ τώρα θα φύγω. Εντάξει. Σας χαιρετώ. Καλά, αδελφούλα μου, θα σε πάρω τηλέφωνο, Ναι, ναι. Λοιπόν, Ελενάκη. Τι. Τι λες να κάνουμε? Θες να πάμε για κανένα καφεδάκι, θες να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι? Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πολύ όρεξη, αλλά... Τέλος πάντων, ας βγούμε έξω καλύτερα. Πάω να πάρω το παλτό μου, να φύγουμε. Ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, τι έγινε, Ανέστη μου? Πώς τα πάτε με την Ελένη μου? Τι να σου πω, κυρία Θεάνο. Νομίζω ότι... Η σχέση με την Ελένη δεν τραβάει. Τι κατάλαβα, τι εννοείς? Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. Είμαι μεγάλος άντρας. Καταλαβαίνω πότε μια γυναίκα ενδιαφέρεται για έναν άντρα και πότε όχι. Η Ελένη δεν ενδιαφέρεται για μένα. Λοιπόν, κόρη μου είναι και την ξέρω πολύ καλά. Είναι ντροπαλή και επιπλέον μετράει πάρα πολύ την κάθε κίνηση. Και ίσως από αντίδραση, επειδή σκέφτεται τι να αποφασίσει, φαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Κυρία Θεανό, μην αισθάνεσαι άσχημα. Δεν είναι κακό μια γυναίκα να μην της αρέσει ένας άντρας. Δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα. Απλά είναι κόρη μου και ξέρω πολύ καλά τι της αρέσει. Δώσ' της μια ευκαιρία ακόμα, σε παρακαλώ. Στο ζητάω σαν χάρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ναι, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες. Καλώς πάντων. Θα το κάνω μόνο και μόνο για σένα, γιατί ξέρεις ότι σε αγαπάω. Μάλιστα. Μην το χάσουμε το γαμπρό, αφού δεν αρέσει τη μία κόρη, ας το πάρει άλλη. Κάπου ανέσεις πρέπει δεν να το τα... έχει δείξει αυτό η μητέρα. Όχι ακόμα. Ακόμα, πάμε να δούμε και το επόμενο μέρος. Τασία. Στη μάνα μου ήσουν. Ναι, τι ευχαριστή έκπληξη ήταν αυτή. Εσύ πάνω πας? Ναι, πάω κι εγώ να τη δω λίγο. Τασία, ρε εσύ, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου, αλλά δεν έβρισκα τον τρόπο. Ήθελα κάτι να σου πω και τώρα είναι ευκαιρία. Δεν τι... μου λες? Ναι. Έχεις ώρα να πάμε να κεράσω ένα καφεδάκι, να τα πούμε λίγο? Θέλεις να πάμε στο σπίτι μου? Είναι εδώ δίπλα, να είμαστε ήσυχα. Θέλεις? Φυσικά και θέλω. Φτάνει να μην σου δημιουργώ κάποιο πρόβλημα. Καλή κανένα, μόνη μου είμαι. Πάμε. Άντε, φύγαμε. Έλα, Νέστη, πέρασε. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις τώρα για την αδελφή μου, θα μου πεις εσύ. Περίπου. Εντάξει τώρα, Ανέστη. Κοίτα, της έπεσε λίγο δύσκολο η ιδέα του προξενιού. Δεν είναι κακό κορίτσι, Ελένη. Δώσ' της λίγο χρόνο εκεί πέρα να συνηθίσει αυτή την ιδέα, θα δεις. Το ξέρω, Τασία μου, το ξέρω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, δεν είπα ότι είναι κακό κορίτσι. Απλώς ήθελα να σου πω ότι δεν χρειάζεται να τη δικαιολογείς. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι η Ελένη δεν ενδιαφέρεται για μένα. Ήταν περίεργη, ξινή και καταλαβαίνεις τώρα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει όμως. Έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, δεν σου κρύβω ότι και εμένα η Ελένη δεν με ενδιαφέρει πια. Εδώ και λίγες μέρες υπάρχει μια άλλη γυναίκα στη ζωή μου. Α, ναι. Ναι. Η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι όμορφη. Είναι η γυναίκα που νομίζω ότι... θέλω να συνεχίσω να είμαι δίπλα της. Ναι. Και αυτή δεν είναι άλλη από εσένα. Ανέστη, με κολακεύεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι κι εγώ από την πρώτη στιγμή που σε είδα μου άρεσες πολύ, αλλά επειδή σε προορίζαμε για την αδελφή μου, έκανα λίγο πίσω εγώ. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, αφού δεν θέλει εκείνη, θέλω εγώ. Το λες αλήθεια? Αλήθεια. Για πείτε, γιατί μου κουβαληθήκατε εδώ, και οι δύο? Η μάνα μας ήθελε να μάθει
Πώς πας με τον Ανέστη? Α, με τον Ανέστη, ε. Ναι, κοριτσάκι μου, θέλει να μάθει τα νεότερα. Ωραία, θα τα μάθεις. Ο Ανέστης, λοιπόν, μας τελείωσε. Δεν κατάλαβα. Αυτό που άκουσες, μαμά. Προφανώς κατάλαβε ότι δεν τον θέλω και ούτε και εκείνος με θέλει από ό,τι αποδείχτηκε, γιατί ούτε τηλέφωνο δεν παίρνει. Οπότε ήρθε μια χαρά το πράγμα και έδεσε. Και τι θέλεις να κάνει με αυτή τη συμπεριφορά? Να πέσει στα γόνατα? Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι σε λίγο θα φουσκώσει η κοιλιά σου? Τι θα γίνει? Είναι ευκαιρία να το φορτώσουμε τώρα. Βρε, μαμά, πια σταμάτα! Σταμάτα! Δεν βλέπεις ότι δεν τον θέλει? Πες την εργασία. Τέλος, βρε, μαμά! Σταμάτα να την πιέζεις κι εσύ! Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία θα είναι με ένα παιδί που θα το μεγαλώνει μόνη της. Άντε τώρα! Δεν μου λες, έχεις εσύ καμία καλύτερη λύση? Ρεζίλη θα γίνουμε. Θα βουήξει στο χωριό τι θα γίνει. Ρεζίλη θα γίνουμε που πας να το φορτώσει έναν άλλο το παιδί. Σταμάτα, μάνα, σταμάτα! Ελένη, δεν ακούω κουβέντα. Έχω έρθει στο σπίτι της αδελφής σου επειδή λείπει στη δουλειά αυτήν την ώρα να πάρω κανένα-δύο φορέματα να καλύψουμε την κοιλιά σου. Έχει αρχίσει και φαίνεται. Δεν θέλω σχόλια. Ναι, είναι πιο φαρδιά τα ρούχα της. Ακού να σου πω, δεν θα ξαναπείς τίποτα άλλο. Πάω τώρα στην ντουλάπα και θα έρθω μετά από σένα. Κλείνω, γεια. Τασία μου, θέλω να σου πω κάτι. Τελικά πρέπει να ευχαριστήσω την Ελένη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σου. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, να το ξέρεις. Ανέστη μου, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Πάρα πολύ τυχερή που σε συνάντησα, που τα βρήκαμε και είμαστε μαζί. Εγώ είμαι τυχερός, μωρό μου. Τι γίνεται εδώ? Α! Κυρία Θεανό! Κυρία Θεανό! Μαμά! Τι μαμά! Τι είναι αυτό που βλέπω? Μαμά, θέλω να σου πω. Κοίτα να δεις, αφού η Ελένη δεν τον θέλει τον Ανέστη, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη και τον θέλω εγώ. Κυρία Θεανό, άκουσέ με σε παρακαλώ. Την Τασία την αγαπάω. Θέλω να την παντρευτώ. Θεέ μου, τι συμφορά μας βρήκε. Για την άλλη μου κόρη σε προώρησα. Μ' αυτή σε βρίσκω. Τι να πω. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τους αφήσω να συνεχίσουν μαζί ή να επιμείνω στο προξενιό για να γλιτώσουμε το ρεζιλίκι. Πολύ λάθος όλο αυτό το δίλημα. Κυρία Μάρα μου, βοηθήστε να το πάρει, παιδί μου, μην χάσουμε τις ελιές. Να το ξεστοκάρει, μάλλον. Σωστά, να το πάρει μεγάλη, λέει και ο κόσμος. Να το ξεστοκάρει. Έτσι, και να αφήσει και την άλλη ησυχία τη. Και αυτό θα πάμε να δούμε. Παρακαλώ. Είναι αλήθεια αυτό που ακούω? Αγαπιόσαστε πραγματικά? Ναι, μάνα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, κυρία Θεάνο. Σου δίνω το λόγο μου ότι την Τασία θα την κάνω ευτυχισμένη. Άντε. Αφού είναι έτσι, πάρτινε. Με την ευχή μου. Σε ευχαριστώ.